Γεια σας παιδιά, είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming και φτάνουμε προς το τέλος της ιστορίας μας. Παίζουμε το The Last of Us. Είμαστε στο 16ο επεισόδιο του walkthrough. Και ναι, είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming και ας συνεχίσουμε. Και το είπα θα πέφτει το άλογο. Το είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάρε λάσμα εποχή. Οπότε πρέπει αυτό να το είχα βάλει στο προηγούμενο επεισόδιο για να δείτε τι θα γίνει. Θα είναι περίπου 20 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία. Γιατί και ποιος. Πώς μου το έκανα εγώ. Ας το φάμε. Τι θα χειριστεί το κοριτσάκι. Αλλά πες μου πώς το κάνω. Όχι, χειρίζομαι το κοριτσάκι. Τέλειο. Άραξα χαρακτήρα. Για λίγο. Πλάκα έχει να χειρίζει κάποιον άλλον. Πλάκα κάνεις, αλλά δεν το πέτυχα. Σε πολύ το θέλω αυτό το λάθη. Πού πήγε. Α. Α, είμαι άστοχος. Εντάξει, δεν πειράζει, μην το πετύχω κιόλας. Πού είναι ο Τζόελ τώρα. Μόνος μου ήρθα. Μόνη μου βασικά ήρθα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχω. Άδεια. Τι! Δεν φτάνει μία φορά, ε. Πού πήγε τώρα. Έχω περιόριστα βέλη εδώ μεταξύ. Πόσο θέλει ακόμα. Πού πήγε. Φάκι. Δεν έχω ιδέα που πήγε. Πού πήγε ρε. Δεν μπορώ να μην σκοτώσω λάφι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω ένα λάφι. Ο λόγος της φτάνει. Και δεν πάμε σίγουρα.
και δεν πεθαίνουν και με την πρώτη ηλίθεια. Άντε κάνε λάφι. Δεν ξέρω καν από πού ήρθε τώρα, έχω χαθεί. Βλέπετε εσείς κάποιο λάφι? Τι ρωτάω. Α. Πόσα βέλη έχω ακόμα? Μη δεν μου φτάσουν κιόλας. Νομίζω ότι κάνω κύκλους. Έχω μια μικρή... Ναι, κάνω κύκλους. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία, κάνω κύκλους τη ώρα. Αλλά ελάφι δεν μπορώ να βρω. Να, άλλο ένα σημείο που θα κολλήσουμε. Μήπως το έχω σκοτώσει και δεν το ξέρω. Και πρέπει να πάω να το πάρω το... Δεν νομίζω. Γιατί έτρεχε. Πήρε. Και συνεχίζω τους κύκλους. Νομίζω. Εδώ έχω ξανάρθει. Όταν δω το ελάφι θα χαρώ τόσο πολύ. Δεν θα στοχίσω. Θα αρχίσω να βρίζω. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω καν το ελάφι. Είναι ένα ελάφι, είναι πιο πολλά. Πάντως το έχω πετύχει δύο φορές σίγουρα. Και δεν πιζόφισε. Και ξανά εδώ. Πλάκα μου κάνεις. Ελάφι. Υπάρχει σε κάθε chapter ένα σημείο που θα κολλάω. Είναι τόσο εκνευριστικό αυτό. Έλα βρε ελάφι. Όχι, okay, μπορώ να προχωρήσω χωρίς να βρω το λάφι. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν θέλω να φάω, σε πειράζει, δεν θέλω να φάω το κουνέλι μόνο. Δεν θέλω να φάω λάφι. Ίσως και να το έχω δει πολλές φορές μέχρι τώρα και να μην το έχω προσέξει, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και από πού ήρθα? Πού ήταν εκεί που είχα σκοτώσει το κουνέλι και το έβαλα? Πολλές απορίες που θα μείνουν αναπάντητες. Α, για μισό από εδώ πέρα σίγουρα. Να ο ερευνητής τι κάνει. Λέει, όπα, αίματα. Άρα πέρασα από εδώ για μισό. Εδώ κάπου το πέτυχα λογικά, γιατί τα αίματα. Γι' αυτά δεν είναι αίματα. Μπορεί και να μην είναι αίματα.
Αλλά για μισό. Α, προετοιμασίες, αίμα, προετοιμασίες, προετοιμασίες. Και εδώ σταματάνε. Όχι. Να τις από εδώ συνεχίζονται. Συνεχίζονται προετοιμασίες. Λογικά απλά πρέπει να ακολουθήσω τις προετοιμασίες, ε. Αν δεν το ξαναπέτυχα. Και τι. Μισό, οι παθημασίες σταματάνε κάπου εδώ. Εδώ δεν προχωράνε. Α. Σαν άκουσα κάτι γι' αυτό. Α. Α, από εδώ πήγε. Okay. Καλά, όντως πόσο αίμα έχει χάσει ακόμα, δεν πέθανε. Καλύτερα από τον Τζόλ είναι αυτό. Μάλλον ήταν δόλωμα το ελάφι. Το ελάφι. Ναι. 10 λεπτά μετά βρήκαμε το ελάφι. Το οποίο πέθανε εδώ πέρα. Just want to talk. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for Buddy Boy over there. What do you want? Name's David. This here's my friend James. From a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. So am I. Women and children. All very hungry too. Well, maybe we could trade you for some of that meat there. What do you need? Weapons? Ammo? Clothes? Medicine! You have any antibiotics? We do. Back at the camp. Welcome to follow us. I'm not following you anywhere. Buddy Boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up? You put one right between my eyes. That's right. Bottles of penicillin in a syringe. Make it fast. Go on. I'll take that rifle. Of course. Back up. Πολύ φιλικό το κοριτσάκι. Καλός άνθρωπος φαίνεται. You really shouldn't be out here all on your own. I don't like company. I see. What's your name? Άρα υπάρχουν και άλλοι survivors. Look, I understand it's not easy to trust a couple of strangers. Whoever's hurt, you clearly care about them. I'm sure it's gonna be just fine. We'll see. Καλό που υπάρχουν και άλλοι survivors και δεν είμαστε μόνοι. Πλάκα κάνεις τώρα.
gun? Sorry. I'd really like my rifle back now. No, you have your pistol. You know how to use that thing. I've had some practice. Ugh. No matter what, we have to keep them out. No, bloody hell. Καλό το γενικό το κυνηγητικό του φέκι. Δεν ξέρω να μιλάω. Ρώτη από εδώ. Ευχαριστώ. Δηλαδή όλα αυτά αφήνουν σφαίρες. Ναι, έχω. Όχι ρε. Ω. Εκεί. Όχι ρε, αυτό κλικερ είναι. Όχι, δεν κλικερ. Ωραία, καλά τα πάμε. Ωραία, έχω δει κι άλλοι. Όχι ρε. Τώρα θα μ' αρχίσει από την αρχή. Κάνε καμιά τέτοια πλάκα. Okay, δεν μ' αρχίσει από την αρχή. Τι φέρεις κάτι εδώ. Όχι ρε. Μα δεν μπορώ να φτιάξω τα πάντα με αυτήν. Ωραίες φέρες έχουμε. Εγώ νομίζω να τις καλύψω με όπλο, οκ. Τώρα όλες θα μας βρει που πήγε τα φάρμακα. Εγώ δεν είπα πως φαίνονται καλοί άνθρωποι, εντάξει. Τους εμπιστεύομαι τώρα. Πιστεύω.
Και η Έλλη πιστεύω ότι σε εμπιστεύεται τώρα. Αχ, μπαίνουνε. Ωραία. Πρέπει να τους σκοτώσω μάλλον. Έχω πεθάνει άπειρες φορές σε αυτό το campaign. Τέλος πάντων. Αργά, 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 γρήγορα. Απάπα, όχι, θέλω σφαίρες πρώτα. Ωραία. Ανεβάσεις. Ο Τζόλ καλύτερος είναι. Έλα πάμε. Δεν πάω από εδώ. Αλλά για να λέει χειμώνας δεν πέρασαν εβδομάδες ουσιαστικά που τότε που έγινε αυτό με τον Τζόελ. Γιατί τώρα θέλω τα φάρμακα, τέλος πάντων. Ωραία, αυτές τις τσιρίδες είναι το χειρότερο. Όσο εδώ έχει πολλά πράγματα. Ωραία και πιστόλι τώρα. Gear. Α, πήρα πράγμα, ναι. Τι άλλο. Ναι, μωρέ, πήρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Μόνο και από εδώ τώρα, τι. Ωρε! Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα αυτό είναι άδικο.
I am ready. Και λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με τις μολότοφ. Ωραία, τον μπα. Ωραία. Α, από εκεί πάνω θα μπουνε. Όχι ρε. Μπαίνω από παντού οι λιθιότητες. Και από πού μπαίνω τη σκηπιά είναι. Όχι ρε. Έβγαλα ζωοπιστόλι εκείνη τη στιγμή ρε. Γκαντεμιά. Δύσκολη πίστα. Λοιπόν, αναβαθμίζουμε. Αντιψόφω. Ρίχνω κι άλλο από εκεί. Ρίχνω κι ένα εκεί. Ωραία. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα εδώ. Ο κλίκερ πάλι θα με φάει. Πού έρχονται. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Ωραία. Θέλετε τι θα κάνουμε. Πέθανε άλλος, μπλούντερ. Α, πέθανε ο μπλούντερ. Καλή φάση. Τόσο εύκολα. Την πρώτη φορά θυμάμαι ότι ήταν πάντα δύσκολο. Τώρα πέθανε πολύ εύκολα. Όχι, πρέπει να το βγάλει. Άμα τους σκοτήσαμε όλους, αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό.
Ωραία. Τσεκαρές. Handled yourself pretty nice back there. I'd say we make a pretty good team. Joel είναι καλύτερος. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Now you see, I believe that everything happens for a reason. Sure. I do. And I can prove it to you. Now, this winter. Has been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out nearby town to look for food. Only a few came back. He said that the others had been slaughtered by a crazy man. And get this, he's a crazy man traveling. Get upset. It's not your fault. I'm just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not gonna let her go. Lower the gun. Now give her the medicine. The others won't be happy about this. That's not your concern. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. I can't protect you. Oh, thanks. Εγώ δεν πιστεύω πως δεν τη σκότωναν, αλλά... Οκ, επιλογή της. Let's get out of here. Πάμε. Δεν είναι και Τζόλ, μάλλον. Πάμε ρε Τζόελ, αρρώστια. Oh.
gonna draw them away from here. I'll come back for you. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να τρέχουμε μετά λόγο, σταματάμε εδώ πέρα αυτό το επεισόδιο, λίγο πιο μικρό, αλλά ναι, μην το πάμε πολύ μεγάλο και αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα αρχίσουμε να τρέχουμε και τα λοιπά, θα πάει πολύ μεγάλο. Οπότε το σταματάω κάπου εδώ. Εύχομαι να σας άρεσε, να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και όλα αυτά. Και στο δικό μου το κανάλι λέγεται Καρπούζι of the Gaming. Ένα comment κάτω να λέτε αν σας άρεσε ή όχι, και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας. Thank you.